μας, γιατί για μια ακόμη φορά γίνεται για ένα σημαντικό νομοθέτημα που αφορά στους πληστηριασμούς καταχρηστικά η μεθόδευση και η επιλογή του κατεπήγοντος από την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Θα ήθελα να ζητήσω έστω και τώρα από τον παριστάμενο Υπουργό, τον κύριο Σκορδά, να αφαιρεθούν από αυτό το νομοσχέδιο κουρελού τα άρθρα 6 και 7 που αφορούν σε θέματα άσχετα με τους πληστηριασμούς. Πρόκειται για τοκογλυφικά πρόστιμα φωτιά σε οφειλέτες του Δημοσίου, για τα οποία πληροφορούμε ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός δεν είχε γνώση και ζήτησε από τον κύριο Στουρνάρα να αλλάξουν. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Προτείνουμε Σκορδά, να αφαιρεθούν κύριε Υφυπουργέ, τα αυτά, όλα αυτά τα άρθρα από το νομοσχέδιο, για να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο λίγο χρόνο που μας διατίθεται μετά από την επιλογή της πλειοψηφίας για κατεπήγον, στα θέματα όπου έχουν καταληκτική ημερομηνία 31 12. Επαναλαμβάνω, καταγγέλουμε, διαφωνούμε, διαμαρτυρόμαστε για την κατάχρηση του κατεπήγοντος, για τις διαδικασίες fast track. Είναι προσβολή για το Κοινοβούλιο να έρχεται για μια ακόμη φορά νομοσχέδιο κουρελού με άσχετες διατάξεις και επιμένουμε και ζητούμε τα άρθρα για τα πρόστιμα τα τοκογλυφικά φωτιά του 20 και του 30%, τα οποία θα μειώσουν τα έσοδα του Δημοσίου, γιατί αντιμετωπίζουν τους οφειλέτες του Δημοσίου, τους πολίτες ως εχθρούς, να αφαιρθούν από το νομοσχέδιο. Δεν μπορείτε να θέλετε να περάσετε σε λίγες ώρες διατάξεις για τις οποίες ακούω ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός δεν τις είχε υπόψη του και είναι, λέει, έξαλλος. Βέβαια, με δική του επιλογή είναι υπουργός ο κύριος Στουρνάρας, τσάρος της οικονομίας. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί το εργάκι που παίζεται τελευταία ο κακός Στουρνάρας και ο καλός Σαμαράς, νομίζω ότι έχει καταντήσει πια να μην πείθει κανέναν. Ωραία. Παρακαλώ.